Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο για μία ακόμη φορά στο Μιλιτέρ. Κύριε Κωνσταντακόπουλο, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Χρόνια σου πολλά και καλή χρονιά. Δεν μπήκε και με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά. Ενώ όλοι ακούμε στο δημόσιο διάλογο όλων των εμπλεκομένων στην περιοχή να εκφράζουν μια δίθεν αγωνία περί μία επέκταση του πολέμου, δεν βλέπουμε να γίνεται... Όχι απλά δεν γίνεται κάποια προσπάθεια για να οδηγηθούμε σε μια εκτόνωση, αλλά βλέπουμε συνεχώς να γίνονται ενέργειες οι οποίες μάλλον ρίχνουν λάδι στη φωτιά, και αναφέρομαι στα πλήγματα τα αεροπορικά που έκαναν Βρετανοί και Αμερικανοί στην Ιεμένη απόψε. Ναι, και θέλω να πω, γιατί δεν ισχύει αυτό το οποίο ενίοτε ακούω λόγω της εχθεσινής αποφάσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι αυτά νομιμοποιήθηκαν, γιατί η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ναι μεν κάλεσε τους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις, ουδαμού όμως έδωσε εξουσιοδότηση σε κανέναν να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον της Ιεμένης. Σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για να μην τρελαθούμε όλοι τελείως, και επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει βασίσει όλη της τη διπλωματία εδώ και δεκαετίες στην τήρηση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι επιθέσεις αυτές είναι απολύτως παράνομες, είναι μια επίθεση εναντίον βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Και να προσθέσω και κάτι, ότι ανεξαρτήτως φυσικά θα μπορούσε να πει κάποιος, μα για κάτσε βρε αδερφέ, οι Χούθης χτυπάνε το εμπόριο, το διεθνές, δημιουργούν μια επιβάρηση στην παγκόσμια οικονομία, ενεργούν σαν πειρατές. Εδώ θέλω να απαντήσω το εξής. Οι Χούθης κάνουν αυτό το πράγμα, επιτίθενται σε πλοία τα οποία πηγαίνουν από και προς το Ισραήλ και σε πλοία Ισραηλινών συμφερόντων. Γιατί το κάνουν αυτό και τι ζητάνε? Ζητάνε να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, κάτι το οποίο ζητάνε επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα με την απόφασή τους, και η Ελλάδα μαζί, η οποία την ψήφισε μετά το ξέχασε. Ζητούσε συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης μετά με τον τρόπο του, μιλώντας πάλι για δικαίωμα αυτό άμυνα του Ισραήλ. Δηλαδή είναι, μου έχεις κάνει εσύ κάτι κύριε Καρβουνόπουλε, θα έρθω εγώ, θα σου σφάξω την οικογένεια, θα σου πυρπολίσω το σπίτι, θα σου πυρπολίσω το στούντιο και θα κάψω και όλη τη γειτονιά στην Ηλιούπολη. Δεν είστε και πιο πέρα ακόμα. Αυτό είναι δικαίωμα στην αυτοάμυνα, έτσι περίπου το καταλαβαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, οι Χούτης ζητάνε στην πραγματικότητα να δώσουν συγχαρητήρια, διότι επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις στοιχειώδεις αρχές του δικαίου στην ανθρωπότητα. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ότι πέραν των 22.000 αμάχων που έχουν δολοφονήσει οι Ισραηλινές δυνάμεις, υπάρχουν χιλιάδες κάτω από τα χαράσματα της Γάζας. Πολυκατοικίες είναι. Φανταζόμαστε τι θα υπάρχει από κάτω. Δεύτερον, υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν περίθαλψη. Ακόμα και ο δυτικός τύπος που υποστηρίζει το Ισραήλ δημοσιεύει καθημερινά ανατριχιαστικές περιγραφές του τι συμβαίνει. Δεν έχουν ούτε μορφήνη σε βαριά τραυματισμένους, σε τιμοθάνατους. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πληροφορίες από τον, καταγγελίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι αυτή τη στιγμή τα Ισραηλινά στρατεύματα κάνουν ό,τι κάνανε οι Γερμανοί στα Καλάβρητα και στο Δίστομο. Συλλαμβάνουν ανθρώπους Παλαιστίνιους ενώπιον των οικογενειών τους και τους τουφεκίζουν. Και κάνουν και ένας άλλος, ο αντιδήμαρχος της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι πρέπει να τους θάψουμε ζωντανούς. Και υπάρχουν και καταγγελίες ότι θάβουν ζωντανούς του Παλαιστινίους αμάχους. Αυτά όλα έχουν δημοσιευτεί. Έχω μερικά και εγώ στο Defend Democracy, αν θέλετε να σας τα δώσω, νομίζω ότι έχετε δημοσιεύσει και εσείς μερικά από τα άρθρα μου που τα αναφέρω. Εδώ πια, και τα οποία αποκρύπτονται συστηματικά από την ελληνική κοινή γνώμη. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η συμμετοχή τυχόν ελληνικών δυνάμεων στην Ιεμένη, γιατί φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ζητάνε τη φρεγάτα και ζητάνε και συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων σε ιδιαίτερα επικίνδυνες επιχειρήσεις. Αυτά τα πράγματα, πρώτον, είναι απολύτως ηθικά
καταδικαστέα, γιατί ουσιαστικά συμπράττουμε έτσι σε μια γενοκτονία. Δεύτερον, και πρίττουμε έτσι το ηθικό κεφάλαιο της Ελλάδας. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα η Ελλάδα. Είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να τη μεταχείριζονται έτσι οι υπεύθυνοι, εδώ, οι αρμόδιοι, οι θύνοντές μας. Δεύτερον, είναι πράξεις εντελώς παράνομες σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, και θέλω να πω αυτό σημαίνει και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Διότι βεβαίως έχουμε δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι στην Τουρκία. Κανένας δεν είπε το αντίθετο. Αλλά οι ΕΜΕΝΗ δεν έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα. Και επομένως όχι μόνο έχουν, θα έλεγα, έχουν υποχρέωση και τα μέλη και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μην εφαρμόσουν τέτοιες εντολές. Δεν το λέω εγώ επειδή είμαι οπαδός κάποιων ανταρσίας, ας πούμε, εναντίον. Αλλά η ένομη τάξη της χώρας απαιτεί να σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν έχουμε δικαίωμα, εφόσον δεν υπάρχει μια εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να συμμετέχουμε σε τέτοιες επιχειρήσεις. Και τρίτον, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να βάλουμε απέναντί μας ολόκληρο το μουσουλμανικό κόσμο? Ήδη έχουμε καταστρέψει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν αποφασιστική σημασία για την άμυνα του ελληνισμού. Διότι οι κύριες απειλές για τον ελληνισμό προήρθαν ιστορικά μάλλον από τους συμμάχους μας παρά από τις αντίπαλες δυνάμεις, τις μη δυτικές. Πάμε τώρα να τα βάλουμε και με έναν ολόκληρο κόσμο μουσουλμανικό με τον οποίο είχαμε άλλωστε στο παρελθόν και πολύ καλές σχέσεις, έχουμε ένα όνομα. Χάρη σε αυτούς εμποδίσαμε την Τουρκία, δεν μπόρεσε ποτέ να αναγνωρίσει το κυπριακό ψευδοκράτος, και χάρη στο τεράστιο κύρος που είχε ο Μακάριος με τις σχέσεις του με τους Παλαιστινίους, με τους αδεσμεύτους, με τον Νάσερ, με τον Χρουτσόφ, με όλους αυτούς, μπόρεσε και έβγαλε το 1974 η Κυπριακή Δημοκρατία τα ψηφίσματα και το 64 και το 74, χάρη στα οποία διατήρησε την υπόστασή της στην διεθνή. Αλλιώς, με τις σημερινές συνθήκες και με το κύρος που είχε αποκτήσει η Τουρκία χάρη στην ανεξάρτητη πολιτική, θα είχαν την μεταχείριση που είχαν κάποτε στο ψευδοκράτος, θα την είχαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να εξαφανίζεται οποιαδήποτε ανεξαρτησία και κυριαρχία από την εξωτερική και αμυντική μας πολιτική, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε καταστροφή. Ακόμα και αυτό το θέμα το που μας απασχολεί αυτές όλες τις μέρες, ξαφνικά που ανέκυψε με το θέμα των ομοφύλων, των γάμων ομοφύλων και της υιοθεσίας από ομοφυλόφιλους παιδιών, και αυτό έξωθεν έχει έρθει. Μας το έχουν ζητήσει. Ο Economist το ζητάει επί χρόνια και έχει πει επιτέλους προχώρα Μητσοτάκη, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ούτε και αυτό αντιπροσωπεύει μια εσωτερική κοινωνική ανάγκη, σε όλα τα ζητήματα δηλαδή μας καθορίζουν ξένες δυνάμεις στην πολιτική μας. Δεν πάμε καλά έτσι όμως. Θα έχουμε διαρκώς και περισσότερα προβλήματα. Δημήτρη, δεν ξέρω να το διαπιστώσεις κι εσύ, μάλλον δεν ξέρω να το έχει ξαναζήσει, να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό μία, πώς να το πω τώρα, μία σιωπή. Η κυβέρνηση κάνει αυτά που περιέγραψες, αλλά βλέπουμε και το σύνολο της αντιπολίτευσης να είναι πολύ ήσυχο, θα έλεγα. Γίνονται δηλώσεις, ανακοινώσεις, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κατά την άποψή μου, και λυπάμαι που το λέω, δεν το λέω για σχήμα λόγου, ούτε με ενδιαφέρει. Περισσότερο με τρομάζουν αυτά που σκέφτομαι και λέω, και θα ήθελα να μην τα σκέφτομαι και να μην τα λέω. Δεν μου προκαλεί καμία ικανοποίηση πλέον. Προσεύχομαι να μην επαληθευθούν οι προβλέψεις μου. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι η κατάσταση που ζει η χώρα από την άποψη του βάθους της εξάρτησης, και τι σημαίνει εξάρτηση? Σημαίνει ότι όλα αποφασίζονται έξω. Σημαίνει ότι εσύ, ο ελληνικός λαός, ως άτομα και ως συλλογικότητα, δεν έχουμε σχεδόν καμία δυνατότητα να επηρεάσουμε το που πηγαίνει η χώρα μας. Επιπλέον, θυμίζω, δοκιμάσαμε να το κάνουμε. Καλώς ή κακώς, ορισμένοι μπορεί να διαφωνήσουν. Το 2015 ψηφίσαμε εναντίον όλων των δυνάμεων του κατεστημένου, εναντίον των πολιτικών κομμάτων, εναντίον των απόστρατων αξιωματικών, ανώτερων αξιωματικών, εναντίον όλων των πρώην πρωθυπουργών, εναντίον και της Εκκλησίας ακόμα, εμπιστευθήκαμε ένα καινούριο κόμμα και του είπαμε προχώρα. Μας ζήτησε, μας ρώτησε αν πρέπει να συγκρουστεί με τους πιστωτές, του είπαμε να συγκρουστείς.
Και σε 5 μέρες μέσα όλο το πράγμα αυτό διελήθη. Είναι σαν να σου βγαίνει ο... Εγώ λέω, μπορεί να ήταν λάθος όλα αυτά. Ας πούμε ότι ήταν λάθος. Αλλά όταν το κάνεις αυτό σε μια χώρα, έχει τεράστιες συνέπειες. Υφίσταται μια στρατηγική, ψυχολογική και ηθική ήττα τόσο βαθιά που μόνο τώρα που απομακρυνόμαστε σιγά σιγά καταλαβαίνουμε τις συνέπειές της. Είναι όπως όταν τραυματίζεσαι, εκείνη τη στιγμή δεν το πες χαμπάρι. Μετά όμως σιγά σιγά καταλαβαίνεις. Δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύει σε τίποτα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, το φαινόμενο της εξάρτησης προχωράει εδώ και δεκαετίες και έχει καταλάβει ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό σχεδόν της χώρας, τους θεσμούς, τα πανεπιστήμια μας, τις εφημερίδες μας, δεν αφορά μόνο. Επομένως έχουμε δύο φαινόμενα. Έχουμε μια παθητικοποίηση του πληθυσμού που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξαναζήσει μετά την μεταπολίτευση, το ένα, και το δε μια απάθεια, διότι δεν πιστεύει ο Έλληνας πια ότι μπορεί να κάνει κάτι, ότι μπορεί να γίνει τίποτα, και από την άλλη μεριά έχουμε, δυστυχώς το λέω, πολιτικά εργαλεία τα οποία διακρίνονται για ασυναρτησία, για πολύ χαμηλό διανοητικό επίπεδο και ακόμα χειρότερα πολύ χαμηλό ηθικό επίπεδο. Και για πολλές σχέσεις, δεν σας θυμίζω άλλωστε ότι είχαμε και μια σειρά από φοβερά σκάνδαλα τα οποία ουδέποτε λύθηκαν τα ζητήματα αυτά. Η Siemens, για παράδειγμα, χρηματοδοτούσε τα δύο βασικά κόμματα και όπως είπε και ο Μακαρίτσο Βαλιράκης, όλους σχεδόν στην Ελλάδα. Δεν άφησε κανέναν που να μην το χρηματοδοτήσει. Όλοι αυτοί εξακολουθούν και είναι στο παιχνίδι. Έχουμε παραδώσει όλοι μας την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πληροφοριών. Μας παρακολουθούν και όλους, γιατί αυτοί δεν ήταν παρακολουθείς Μητσοτάκη. Όπως είπε ο Κώστας ο Βαξεβάνης, και όπως λέει και η κοινή λογική, διότι όταν φέρνεις σύστημα παρακολουθήσεως σε μια χώρα, φέρνεις και το προσωπικό μαζί, και κάνεις εσύ την παρακολουθήση. Αυτές οι παρακολουθήσεις ήταν παρακολουθήσεις, είναι παρακολουθήσεις από τις Ελληνές υπηρεσίες. Και δεν ξέρω μήπως και οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν, διότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες δεν τους άρεσε αυτό που γινόταν, δηλαδή μια τέτοια διείσδυση των Ισραηλινών στην Ελλάδα. Δεν το αποκλείω. Είναι μία από τις εκδοχές και αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο, ξέρετε, να την ανατρέψουμε, γιατί αν δεν βρούμε τρόπο να την ανατρέψουμε δεν πρόκειται να έχουμε καλό μέλλον. Το λιγότερο που θα συμβεί και που συμβαίνει ήδη είναι η δημογραφική μας συρρήκνωση. Εξαφανίζεται ο ελληνικός λαός σιγά σιγά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων των πολιτικών που... Αλλά επιπλέον, συγγνώμη, οι ενδείξεις είναι ότι μπορούμε να υποστούμε μια μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό λέω ότι το λιγότερο που πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μυρίζει πολύ μπαρούτι. Μυρίζει πάρα πολύ μπαρούτι διεθνώς. Πρώτον, καμία ανάμειξη στρατιωτική στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής. Μακριά από το ηφαίστειο. Δηλαδή πάει να σκάσει δίπλα σε ένα ηφαίστειο, εσύ πηγαίνεις προς αυτό. Μακριά. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολιτική που είναι το ίδιο έξυπνη όσο ήταν και η πολιτική του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Δηλαδή, έχουμε ικανοποιήσει, χωρίς να ζητήσουμε καν ανταλλάγματα κτλ., εντελώς απαράδεκτα και επικίνδυνα αιτήματα της Τουρκίας. Για αυτά κανονικά θα πάμε σε πόλεμο, όχι να τα ικανοποιήσουμε, όπως είναι η μερική αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά από το 1974, γιατί ωραίες είναι οι παραλαπίπες στις οποίες ειδικεύονται οι Έλληνες πολιτικοί. Όλες αυτές οι, συγγνώμη για την έκφραση, παπαρολογίες που μας λένε. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις δεν έκαναν απομείωση της αμυντικής ισχύως στη κρίσιμη πρώτη γραμμή που είναι το Αιγαίο, είναι η Θράκη, είναι η Κύπρος. Είναι ένα ενιαίο μέτωπο αντιμετώπισης της Τουρκίας. Εγώ δεν είμαι οπαδός του να πάμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία εν λόγω ή να παίζω με τέτοιες ιδέες. Αλλά η άμυνα είναι άμυνα. Πρέπει τα όπλα να μείνουν εκεί και τα πήραν και τα πήγαν ανοήτως στην Ουκρανία. Πέτυχαν έτσι και να μειώσουν την ελληνική άμυνα, αλλά και να ενισχύσουν και να καταστρέψουν τις ελληνορωσικές σχέσεις, που είναι στρατηγική σημασία για την άμυνά μας. Είναι σαν να θέλουμε με το ζόρι να ρίξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Τουρκίας. Πώς θα πάμε σε μια σύγκρουση και τι τα ξοδεύουμε για αυτή την όλα αυτά τα όπλα. Το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν αφίδως χρήματα στους Αμερικανούς,
για όπλα που εσείς από το κανάλι σας έχετε αναδείξει πολύ καλά, δεν χρειάζεται τώρα να επιμείνω, είναι χρήσιμα στο ΝΑΤΟ για να κάνει πόλεμο με το Ιράν και τη Ρωσία και να καταστρέψει την ανθρωπότητα, αλλά δεν είναι χρήσιμα για να αμυνθούμε εμείς από την Τουρκία. Θα ήταν πιο χρήσιμο για μας να κάνουμε πολύ λιγότερες δαπάνες, να αρχίσουμε αγοράζοντας ανταλλακτικά για τα όπλα που έχουμε, να διώξουμε όλους τους ξένους από τον έλεγχο των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών και να δημιουργήσουμε μια στρατηγική τεχνολογική βάση, να φτιάξουμε drones, να φτιάξουμε όπλα που να ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι η ηγεσία μας θέλει, επιμένει να μας κάνει προτεκτοράτο. Άκουσα τον κύριο Δένδια, μια ομιλία του, που λέει ότι δεν πρέπει, λέει, πλέον οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν αποκλειστική αποστολή το θέμα της άμυνας από την Τουρκία. Τι άλλη αποστολή έχουμε? Εδώ δεν έχουμε νοσοκομεία, καταραίει το ΕΣΥ. Εδώ πληρώνονται συντάξεις, πείνα σε συνταξιούχους και τους στέλνουν μια ώρα ταχύτερα στον άλλο κόσμο. Και θέλουμε να έχουμε και ένοπλες δυνάμεις για το ΝΑΤΟ, δηλαδή για να βάζουν οι πολιτικοί μας, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης κτλ. Υποψηφιότητα για την εύνοια των Αμερικανών. Είναι δυνατόν? Είναι στη κατάσταση που είναι η χώρα και στη κατάσταση, αν θέλετε, που είναι και η ανθρωπότητα? Πού πάμε τώρα? Ικανοποιήθηκαν πολύ εδώ για την απόφαση του ECOFIN. Επειδή λέει έβγαλε τις αμυντικές δαπάνες από τους περιορισμούς, τους δημοσιονομικούς κτλ. Αυτό, αν οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας ήταν χρήσιμες για την άμυνα της Ελλάδας, θα συμφωνούσα και εγώ ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμες. Και επιπλέον θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό έγινε για να εξοπλιστεί η Γερμανία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καρβουνόπουλε, πού πάμε ακριβώς? Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, οικολογικά προβλήματα, απειλούν την ίδια την ύπαρξη. Στη Γερμανία γίνονται πολύ μεγάλες απεργίες και διαδηλώσεις. Εδώ βεβαίως τα μέσα ενημέρωση δεν ασχολούνται. Αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση μετά το 1948. Την πρώτη μάλλον κρίση οικονομική μετά το 1948. Και έρχονται εδώ πέρα οι διάφοροι ανόητοι και λένε: α, κοίτα να δεις, μας κούραγαν το χέρι τότε και σήμερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα θα έρθει στην Ελλάδα, τι νομίζετε? Ότι η Ελλάδα που δεν παράγει τίποτα είναι? Η Γερμανία είναι το μηχανή της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι αποφασίζουμε? Να δώσουμε λεφτά για να εξοπλιστεί η Γερμανία. Τι θα κάνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Δεν καταλαβαίνω. Τι θα γίνει, τι είναι όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί που γίνονται? Για ποιο λόγο σε μια πλανήτη ο οποίος καταραίει και κινδυνεύει η ίδια η ζωή από την κλιματική κρίση, ο οποίος έχει τεράστιες ανισότητες, τεράστια προβλήματα και στο εσωτερικό των κρατών και μεταξύ κρατών. Και πάμε, δηλαδή, πρόκειται για μια παραφροσύνη πια του διεθνούς συστήματος, η οποία άλλωστε παράγει αυτούς τους πολέμους που βλέπουμε στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στην Ιεμένη σήμερα. Και βεβαίως, όπως είπατε κι εσείς, η παράταση της κατάστασης αυτής στην Παλαιστίνη μας οδηγεί, αν δεν υπάρχει και τέτοιος συνδυασμός Νετανιάχου, και δεν είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να το έχει σκεφτεί γι' αυτό, μας οδηγεί σε γενίκευση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το οποίο ο Θεός βοηθός πια. Διότι θυμίζω ότι το 2004, πρώτον, ο κ. Νετανιάχου έχει ένα σχέδιο εδώ και 20-30 χρόνια να επιτεθεί στο Ιράν. Οι απόψεις του Νετανιάχου είναι οι απόψεις του σκληρού πυρήνα του Ισραηλινού καθεστώτος. Έχουν δημοσιευτεί αυτά από τον... Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο του Οντέτ Γινών, η Ισραηλινή στρατηγική στη δεκαετία του 80, που περιγράφει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Η στρατηγική του Ισραήλ στηρίζεται στις ιδέες, στη γεωπολιτική του Χάουσχόφερ, του Γερμανού γεωπολιτικού που ενέπνευσε και το Χίτλερ, και ουσιαστικώς θέλει να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τουλάχιστον από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη, αυτό που λένε το Μίζον, το μεγάλο Ισραήλ. Αυτό περιλαμβάνει και την Κύπρο, αν πασάν. Αυτό το σχέδιο σημαίνει ότι πρέπει να εξουδετερωθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές. Αρχίσαμε το πόλεμο στο Ιράκ, που επίσης ήταν μια ιδέα του κυρίου Νετανιάχου, αυτό το έσπρωξε, και μετά πήγαν στο πόλεμο με το Ιράκ, που δεν κατόρθωσε να το κάνει, γιατί οι Αμερικανοί φοβηθήκαν ότι θα πάνε σε μια καταστροφή. Σύμφωνα με τον Σέιμουρ Χέρς, το γνωστό αυτό διπλωμάτι, δημοσιογράφο, το απεκάλυψε πριν από 20 χρόνια, τα επιχειρησιακά σχέδια των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για πόλεμο με το Ιράν περιλαμβάνουν και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα είναι μια μεγάλη κλιμάκωση σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα,
και το ενδιάμεσο βήμα, το επόμενο θα είναι ένας ανοιχτός παγκόσμιος πόλεμος. Και δεν βλέπω δυστυχώς δυνάμεις οι οποίες να είναι διατεθειμένες να σταματήσουν το Ισραήλ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ φοβάμαι ότι η άνοδος του χρηματιστικού κεφαλαίου, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας κατάστασης, ιδιαίτερα μετά το 1990-91 όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, συμπαρασύρει πια ακόμα και τα πολύ ισχυρά κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είναι μάλλον το Ισραήλ που ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στα καλά τους. Θυμίζω ότι το ρεύμα που κυβερνάει, το Λικούντ, το κόμμα που κυβερνάει το Ισραήλ σήμερα, έλκει την καταγωγή του από το ρεύμα του αναθεωρητικού σιωνισμού του Μεσοπολέμου, το οποίο έχει εμπνευστεί τις ιδέες του από τον φασισμό. Η μεγαλύτερη να πούμε ειδική, ισραηλινή ειδική, όπως ο ακαδημαϊκός ο Στένταλ, επί του φασισμού, έχουν υπογραμμίσει ότι ήδη από το 2018 σε ένα δοκίμιο που έβγαλε, ότι ήδη από τότε το Ισραήλ βρισκόταν στη φάση του πρώιμου ναζισμού στην αντιμετώπιση των Παλαιστινίων. Αλλά εδώ πέρα, με αυτά που γίνονται στη Γάζα, φοβάμαι ότι πηγαίνουν στον όριμο ναζισμό. Λοιπόν, αυτό το ρεύμα πρέπει να δυστυχώς έχει αφηθεί ανεξέλεγκτο και πολύ φοβάμαι για το τι θα παράγει. Επιπλέον ο Νετανιάχου έχει και προβλήματα προσωπικά. Αν σταματήσει, πιθανότατα θα ανατραπεί από πρωθυπουργός, μπορεί να πάει και φυλακή. Επομένως έχει ένα συμφέρον. Εάν το σχέδιο των Ισραηλινών είναι όντως αυτό που δεν μας επιτρέπουν οι πράξεις τους να αποκλείσουμε, δηλαδή η εξόντωση ενός μεγάλου μέρους των Παλαιστινίων, της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, θα το διευκόλυνε οπωσδήποτε πάρα πολύ. Επομένως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα είναι εξαιρετικά ανησυχητική, γιατί είναι αυτή η κύρια δύναμη η οποία μπορεί να σταματήσει τον Νετανιάχου. Θα μπορούσε ίσως και η υπόλοιπη ανθρωπότητα να εξασκήσει μεγαλύτερη πίεση, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα το κάνει και δεν ξέρω αν θα είναι και αποτελεσματική. Αυτή που θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική θα είναι η Αμερικανική. Δυστυχώς η Αμερική παίζει με τη τύχη του πλανήτη. Δεν παίζει με τη τύχη του απλώς των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. Αυτή είναι μια περιοχή που μπορεί να ανατινάξει όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά όμως τα δικά μας, είναι καλό να διατηρήσουμε το ηθικό κεφάλαιο της Ελλάδας, να διατηρήσουμε την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο, να διατηρήσουμε κάποιες σχέσεις. Εγώ δεν λέω να κηρύξουμε το πόλεμο στο Ισραήλ, αλλά να διατηρήσουμε σχέσεις παραδοσιακές με τους Άραβες και τους Παλαιστινίους. Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον. Γιατί η γενίκευση τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ξεκινάνε, βλέπετε αυτή η υπουλία των Βρετανών. Κάθισαν και μας έβγαλαν μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Και είπανε τα 4 τυφούν αεροσκάφη μας έφυγαν από το ακροτήρι και γύρισαν στο ακροτήρι. Δεν φτάνει που τα καθάρματα κάνουν αυτό που κάνουν. Μας στοχοποιούν κιόλας. Στοχοποιούν την Κύπρο. Βγάζουν επίσημη ανακοίνωση και λένε από την Κύπρο το κάνουμε. Και η κυπριακή κυβέρνηση δυστυχώς είναι και αυτή σαν να βάλω κυβέρνηση. Τι να πω. Δεν ξέρω και για ποιο λόγο έφυγε από τη θέση του προ 2 ημερών ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, που ακούω ότι ήταν ένας στεναρός οπαδός του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο αποχώρησε, αλλά αυτή η αποχώρηση δεν μου προϊονίζεται τίποτα το καλό. Λοιπόν, υπάρχει όπως καταλαβαίνετε και ο κίνδυνος τρομοκρατίας και ο κίνδυνος των πληγμάτων από μεγάλη απόσταση. Νομίζω ότι αρκετά προβλήματα έχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Καλό είναι να λίγο να φροντίζουν και τα του οίκου τους και όχι μόνο να εξυπηρετούν τις ιδιωτικές και δημόσιες σχέσεις τους με το ξένο παράγοντα. Γιατί αυτό και όπως είπατε και οι αντιπολίτες. Πού είναι οι αντιπολίτες? Μέσα σε χρόνο μερικών ωρών ο κύριος Κασελάκης έκανε νομοσχέδιο για τα, δεν ξέρω, τα τέτοια δεν το έχω ξανακούσει. Να είναι έτοιμο δηλαδή. Πώς το κατάφερε αυτό μέσα σε μια μέρα να φτιάξει νομοσχέδιο, δεν το ξέρω. Ίσως να είχε συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη ή τους Αμερικανούς φίλους και τον δύο από πριν, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Γιατί δεν μας κάνει, μια δήλωση αυτά δεν μας κάνει.
Να μας πει τώρα τι πρέπει να κάνουμε με την Ιεμένη, με την Ουκρανία, με το Παλαιστινιακό. Τι σας συζητάμε, όλα αυτά που συζητάμε στα κανάλια, τις ανοησίες αυτές, είναι δυνατόν? Και ας αφήσουμε το θέμα αυτό, θα λυθεί κάποια στιγμή, να δούμε να το κουβεντιάσουμε με κάποια ηρεμία και όχι με τον τρόπο που το κουβεντιάζουμε των εμφύλων. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά, γιατί το Skype δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς νομίζω θα χρειαστεί να τα πούμε. Θα ήθελα να τα πούμε και για κάτι πιο ευχάριστο, αδερφέ. Είναι τρομερό δηλαδή. Μήνας μένει, μήνας βγαίνει. Τα πράγματα είναι άσχημα. Ευτυχώς δεν έχει συμβεί καμιά μεγάλη καταστροφή μέχρι στιγμής. Αλλά όταν συσσωρεύονται τόσο άσχημα πράγματα, υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό και καλό θα είναι όποιος μπορεί, όπου μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, να ενεργοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Γιατί όλοι, παρόλη την κατάσταση την πολύ άσχημη, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι επηρεάζουμε κάποιο βουλευτή, όλοι έχουμε κάποιο βήμα, όλοι έχουμε κάποιο τρόπο πίεσης. Δεν νομίζω ότι είναι πια η κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αλλά θα πρέπει να το θελήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πάλι.